Κυρία Υφυπουργέ, μεγάλες αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο έχει προκαλέσει η συνέχιση της πρωτοφανούς συνδικαλιστικής δίωξης που μόνο ως πράξη αυταρχισμού μπορεί να εκλειφθεί με άδικες και αστήριχτες κατηγορίες της εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Κρήτης Ελένης Παπασταύρου που υπηρετεί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός και συνδικαλίστρια διώκεται επειδή υπερασπίστηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου της τις ηλιμένες και ομόφωνες αποφάσεις του Συλλόγου σχετικά με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, οι οποίες εναρμονίζονταν με τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου τόσο της ΔΟΕ όσο και του ΣΕΠΕ Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ενάντια στη συστηματική και αυθαίρετη προσπάθεια της τότε διευθύντριας του σχολείου να τις ανατρέπει μονομερώς. Η καταφανώς συνδικαλιστική δίωξη της εκπαιδευτικού προχώρησε αφού το πόρισμα της ΕΔΕ πρότεινε την πειθαρχική δίωξή της και η ίδια κλήθηκε σε γραπτή απολογία παρά τις αντιδράσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, του ίδιου του Συλλόγου Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου που υπηρετεί και η ίδια, πολλών εργατικών σωματείων και φορέων, αλλά και δεκάδων συλλόγων ΕΠΕ και ΕΛΜΕ από όλη την Ελλάδα. Καταθέτω στα πρακτικά τις αποφάσεις στήριξης αυτών των φορέων. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου, σωματεία και φορείς έκαναν αγωνιστική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης του Ηράκλειου ενάντια στη δίωξη της εκπαιδευτικού. Σημειωτέων κατά τη διαδικασία της ΕΔΕ, ένα από τα βασικά ερωτήματα προς τους συναδέλφους της ήταν αν υποκινούσε σε απεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπαιδευτικός που διώκεται πρωτοστατεί στην οργάνωση των αγώνων για ένα σύγχρονο σχολείο που αξίζει πραγματικά στους μαθητές, στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ενάντια στην περαιτέρω υποβάθμισή του. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι κορυφή του παγόβουνου μιας απαράδεκτης προσπάθειας της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, των διευθύνσεων εκπαίδευσης με σκοπό τη φήμωση, την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό των εκπαιδευτικών για να μην απαντήσουν οργανωμένα, αγωνιστικά στην επίθεση που δέχονται στα δικαιώματά τους και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με βάση το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα από αντιδραστικές νομοθετικές ρυθμίσεις της δικής σας κυβέρνησης σε συνέχεια των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι στην ερώτηση 31-12 που από 5 Τετάρτου 2023 κατέθεσε το ΚΚΕ με θέμα τη δίωξη της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού δεν δόθηκε απάντηση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι εκπαιδευτικός που διώκεται πρωτοστατεί στην οργάνωση των αγώνων όπως σας είπα προηγουμένως. Σας ρωτάμε λοιπόν κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει κάθε πειθαρχική δίωξη εις βάρος της εκπαιδευτικού που νόμιμα υπερασπίστηκε τις ηλιμένες αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο οποίο υπηρετεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλευτά, ξεκινώντας, θεωρώ πραγματικά χρήσιμο να αναφερθώ στην νομοθεσία που ρυθμίζει τα ζητήματα πειθαρχικών διώξεων. Είμαι σίγουρη ότι εσείς γνωρίζετε τις σχετικές διατάξεις, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους όσοι μας παρακολουθούν. Η αναφορά αυτή δεν είναι τυπική, γίνεται για λόγους ουσίας. Η τήρηση της νομιμότητας είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στις δημοκρατίες, όταν ένας νόμος δεν μας αρέσει, προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν τον παραβιάζουμε. Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Βουλευτά, ότι δεν είναι η δική μου δουλειά, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ κατανοώ το δικό μου λειτουργήμα, να πάρω προσωπική θέση σε μια διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου που είναι σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει πολιτική παρέμβαση υπέρ κάποιου, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για να τραβηχτεί κάποιο αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πολιτική παρέμβαση τελεία. Κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο. Αλίμονο, κύριε Βουλευτά, αν η πολιτική ηγεσία οποιοδήποτε Υπουργείου, δι του Υπουργείου Παιδείας, εμπλεκόταν για να σταματήσει μια πειθαρχική δίωξη, η οποία συντελείται σύμφωνα με πολύ συγκεκριμένους κανόνες του υπαλληλικού κώδικα. Τι προβλέπετε λοιπόν? Όταν για έναν υπάλληλο υπάρχουν
σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για την διάπραξη πειθαρχικού παρακτώματος. Τότε, ο πειθαρχικός προϊστάμενος διατάσσει αυτό που λέμε εμείς, στη δική μας αργό, την ΕΔΕ, την ένορκη διοικητική εξέταση, το άρθρο 121 του Υπαλληλικού Κώδικα. Σκοπός της ένορκης διοικητικής εξέτασης είναι η συλλογή στοιχείων που αποδεικνύουν ή όχι ότι οι υπόνοιες έχουν βάση, ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν τεκμηριωμένες υποψίες και έχει τελεστεί πειθαρχικό παράπτωμα. Αν τέτοια στοιχεία δεν προκύψουν, τότε η υπόθεση κλείνει. Αν όμως διαπιστωθεί ότι υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα, τότε ο πειθαρχικός προϊστάμενος προχωράει στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης και ο υπάλληλος που διώκεται καλείται σε απολογία. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι από τη στιγμή που ο υπάλληλος καλείται σε απολογία, η υπόθεση οφείλει να περατωθεί με την έκδοση απόφασης, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα η δίωξη να ανακληθεί, συγκεκριμένα το άρθρο 134 του Υπαλληλικού Κώδικα. Άρα, όταν ζητάτε να σταματήσει η δίωξη της εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό, είναι σαν να ζητάτε να παραβιάσουμε μια διάταξη νόμου. Και δεν έρχεστε εδώ με τροπολογία την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά έρχεστε ζητώντας μας να παραβιάσουμε τη διάταξη του νόμου του Εθνικού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συγκεκριμένη πειθαρχική δίωξη για την οποία μας ρωτάτε, η ΕΔΕ που διενεργήθηκε για τις πράξεις της εκπαιδευτικού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή υπέπεσε στο παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Συνεπώς, η δίωξη δεν έχει καμία σχέση με το συνδικαλιστικό της δικαίωμα, αλλά με αυτό που βρήκε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Ευχαριστώ. Θα έλεγα να αφήσουμε κατά μέρους τα νομικά τερτύπια. Είναι πολιτική συνδικαλιστική δίωξη. Όλος ο κόσμος λέει ότι είναι πολιτική συνδικαλιστική δίωξη εκτός από την κυβέρνηση. Και τα παπαγαλάκια που είναι από κάτω. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν υπάρχει πολιτική παρέμβαση στη συγκεκριμένη δίωξη και η εκπαιδευτικός δεν έκανε τίποτε άλλο από το να υπερασπιστεί την απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, του σχολείου που ανήκει. Τις συλλημμένες αποφάσεις του Συλλόγου, οι οποίες ήταν εναρμονισμένες με τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Το παρακάμπτετε αυτό? Τόσο της ΔΟΕ, όσο και του ΣΕΠΕ Ηρακλείου. Στα έγγραφα απολογίας της, η συνδικαλίστρια προς το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή, καταρρύπτει ένα προς ένα όλες τις φεδρές αιτιάσεις της τότε διευθύντριας του σχολείου, η οποία όλος τυχαία την μοναδική στήριξη την οποία απολαμβάνει είναι εκείνη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του κυρίου Μπελαδάκη, σύζυγος της αδελφής της πρώην Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου, ο οποίος κύριος Μπελαδάκης αρνήθηκε τουλάχιστον 3 φορές να δεχτεί όχι την εκπαιδευτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο Δομήνικος Σωτοκόπουλος, ενώ το δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκείνος 3 φορές αρνήθηκε να δεχτεί. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ερωτήματα προκάλεσε εξ αρχής το γεγονός ότι ξεκίνησε η ΕΔΕ, ενώ προανακριτικά οι αρχικές κατηγορίες είχαν καταρριφθεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου που πήγαν και τις διέψευσαν. Το ίδιο το πόρισμα, ενώ με νομικές παραπομπές προσπαθεί να προσδώσει νομική κάλυψη στις ενέργειες παραπίεσης των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, στην πραγματικότητα αποδεικνύει την αυθαίρετη ανατροπή της απόφασης. Είναι συνδικαλιστική πολιτική δίωξη και ο πυρήνας αυτής της δίωξης φάνηκε από την επίμαχη συνεδρίαση διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου 5/11/2021 με θέμα την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Φυσικά ακολούθησαν και άλλες συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Η πρώην διευθύντρια, ενοχλημένη από τις απόψεις της συνδικαλίστριας, της ασκούσε λεκτική ψυχολογική βία με προσβλητική και ταπεινωτική συμπεριφορά, λέγοντάς της ότι άμα δεν σου αρέσει να φύγεις από το σχολείο μου, το σχολείο της, θα δεις τι θα πάθεις από εδώ και πέρα, θα με έχεις απέναντί σου, άντε χάσου από εδώ. Μιλάμε για άκρως προσβλητικές εκφράσεις εις βάρος της. Θα με έχεις απέναντί σου,
Αν αυτό δεν συνιστά απειλή προς τη συνδικαλίστρια, τότε τι είναι? Και όμως το πόρισμα λέει ότι δεν συνιστά απειλή. Πολύ μεροληπτικό εμένα μου ακούγεται αυτό. Αυτή η λεκτική σε βάρος της επίθεση έχει συγκεκριμένη αιτία και αφορμή. Την σχεδόν ομόφωνη απόφαση, εκτός της ψήφου της πρώην διευθύντριας, στις 18 Οκτωβρίου 2022, πρακτικό νούμερο 13, ενάντια στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, και αποφασίστηκε να κατατεθούν τα κείμενα της ΔΟΕ με τη συμφωνία της πρώην διευθύντριας να ορίσει τους συντονιστές, 5 συντονιστές και μόνο αυτούς, ενάντια στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Η συμφωνία παραβιάστηκε από την πρώην διευθύντρια, αναρτώντας την πλατφόρμα του ΙΕΠ διαφορετικούς τίτλους και στόχους κάθε άξονα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Για αυτή τη συνεδρίαση δεν είχε συνταχθεί κανένα απολύτως πρακτικό. Το πρακτικό νούμερο 13 συντάχθηκε εκ των υστέρων, μετά την επίμαχη συνεδρίαση. Ο υποδιευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ζήτησε από την τότε διευθύντρια να εξηγήσει τους λόγους παραβίασης της σχεδόν ομόφωνης απόφασης του Συλλόγου. Και η διευθύντρια, βέβαια, άκρος επικριτική, εριστική και προσβλητική προς το Σύλλογο, είπε: «Εγώ δεν θα κάνω αυτό που λέει η ΔΟΕ. Εγώ είμαι σκεπτόμενο άτομο. Οι άλλοι είναι πρόβατα, δηλαδή. Εσείς τα έχετε σε κουτάκια μέσα στο μυαλό σας». Στόχος λοιπόν είναι μέσω της ενοχοποίησης της συνδικαλίστριας να επιβληθεί νόμος και τάξη για όποιον δεν συνεμορφώνεται προς τα συποδείξεις. Αυτό μας είπατε και στην πρωτολογία σας. Να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου, να μην αμφισβητείται η πολιτική της παιδείας των πολλών ταχυτήτων και της αμάθειας, το σχολείο της αξιολόγησης, της κατηγοριοποίησης και της ταξικής διαφοροποίησης που διαμόρφωσαν όλες οι αντιδραστικές νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη δίωξη, εκκρεμούν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις διώξεων εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό και σήμερα πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις σε πολλές διευθύνσεις εκπαίδευση, ακριβώς για να σταματήσουν οι πολιτικές διώξεις εκπαιδευτικών. Και τελειώνω με το εξής, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Σας καλούμε να αναζητήσετε την πολιτική λύση, διέξοδο, για να σταματήσει αυτή η άδικη πειθαρχική δίωξη. Και αντιλαμβάνεστε για ποιο πράγμα μιλάω. Σε διαφορετική περίπτωση, η πειθαρχική δίωξη θα αποτελεί αφενός πλήρη και ολοσχερή κατασυκοφάντηση του δημόσιου λειτουργήματος, το οποίο υπηρετεί με ζήλο, ευσυνειδησία και αυταπάρνηση η συνδικαλίστρια ή εργαζόμενη. Είναι άδικο να σπηλώνεται η τιμή και η αξιοπρέπεια μιας επιμελούς και εργατικής δασκάλας. Κατά συνέπεια, και επειδή στην περίπτωσή της θα πρέπει να ισχύει και η κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, όπως μας λέτε, το άρθρο 4 του Συντάγματος και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων απέναντι στον νόμο, το πάνδημο αίτημα όλων των μαζικών συνδικαλιστικών φορέων είναι να απαλλαγεί κάθε πειθαρχικής ευθύνης, όπως ακριβώς έγινε και με την πρώην διευθύντρια του 14ου Δημοτικού Σχολείου, που παραβίασε τα πάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το διπλό του χρόνου που πήρε ο βουλευτής θα ζητήσω το μισό του χρόνου δικού μου, διότι είναι ξεκάθαρη και σας, γραμμή μας, κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρη γραμμή μας σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς εσείς, κύριε βουλευτά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σκέφτεστε ότι θα ήταν η διοίκηση της χώρας αυτής αν το δικό σας κόμμα ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά το δικό μας κόμμα αυτή τη στιγμή δεν κάνει και ούτε θα κάνει καμία μα καμία πολιτική παρέμβαση εκεί που υπάρχουν διαδικασίες. Αυτός είναι ο σκοπός μιας δημοκρατίας. Να έρχεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, να θέτει ιδέες και τα υπόλοιπα κόμματα, όταν δεν είναι αυτά στην συμπολίτευση, να καταθέτουν τις όποιες αντιρρήσεις έχουν με αυτές. Κύριε βουλευτά, ο Σύλλογος, είστε έμπειρος κοινοβουλευτικός. Αυτό που σας είπα το γνωρίζατε. Το υπενθύμησα όμως για να μην δημιουργούνται διάφορες εντυπώσεις ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έρθει και θα παρέμβει σε διαδικασίες που θέτει αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, κύριε βουλευτά, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει, αλλά ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο για να συμμορφώνεται ή να εναρμονίζεται με αποφάσεις κλαδικών σωματείων. Είναι διοικητικό όργανο, με πρόεδρο τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας. Και υπό αυτή την έννοια, οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων οφείλουν να είναι σύνομες, δηλαδή να εναρμονίζονται με αυτήν την ελληνική νομοθεσία. Όχι με το αν το σωματείο είναι χαρούμενο ή όχι με το πώς εκλαμβάνεται το άλλο σωματείο την ελληνική νομοθεσία.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν νομοποιείται να μην εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζει αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο εσείς θέλετε και είστε μέλος, ή να εμποδίζει την εφαρμογή τους. Δεν νομοποιείται κανένα σύλλογος να αποφασίζει, για παράδειγμα, αν θέλει ή δεν θέλει ένα παιδί στο σχολείο, άμα θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί ένα προσφυγόπουλο. Αν ξεκινήσουμε με την διαδικασία αυτή, αν ξεκινήσουμε, κύριε Βουλευτά, με το σκεπτικό αυτό, το ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων και το όποιο συνδικαλιστικό όργανο του αρέσει ή δεν του αρέσει κάτι, και άρα ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να μην ακολουθήσει την ελληνική νομοθεσία, αλλά να ακολουθήσει το τι πιστεύει το όποιο συνδικαλιστικό όργανο, τότε, κύριε Βουλευτά, θα μου επιτρέψετε, και η ιστορία που εσείς μάλλον γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, έχει οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες οδούς με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία, γι' αυτό υπάρχει το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να ακολουθούνται οι νόμοι. Όχι το αν ένα σωματείο του αρέσει ή όχι ο νόμος αυτός, γιατί μετά θα βρεθούμε σε οδούς, ξαναλέω, πάρα πολύ επικίνδυνες. Σας ευχαριστώ πολύ.